Για το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στον κεραυνό Στροβόλου και την Πέιμπαλ ΕΚΑΕΛ. Ρέινολτς. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Στροβόλου. Πολύ ωραία κίνηση. Θα στοχίσουν Πασαλής από κοντά. Θα νικήσει τον Μάριο Γεωργίου στην εκδίκηση του rebound. Θα σκοράρει. Προσπαθεί και κλέβει την μπάλα. Παναγιώτης Μάρκου πάει μόνος του. Με ταμπλό θα σκοράρει. Να λοιπόν που οι Κύπροι της ΑΕΛ απαντούν. Μάριος Μουνιάτης και Παναγιώτης Μάρκου. Σέφερτ θα χάσει την μπάλα από τον Ρέινολτς. Πρώτο κλέψιμο και για τον Κεραυνό. Αντιαθλητικό φάουλ. Πολύ πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Ρέινολτς που τα κάνει όλα εδώ. Κλέβει την μπάλα, σκοράρει και σκοράρει. Μίθυλος διστάζει για τρεις, αν και είχε τον χώρο και τον χρόνο. Πρώτο τρίποντο όμως για την ΑΕΛ έρχεται με τον Σέφερτ. Σέφερτ για τρεις από μακριά. Κανένα πρόβλημα. 22-19, είπαμε ότι η ΑΕΛ είναι η ομάδα η οποία δοκιμάζει τρίποντα. Του Σπένσερ. Και πάλι ο Χέντρι. Αυτή την φορά θα νικήσει τον κουμί και θα σκοράρει για το 24-24. Τίγκας. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δίνει έξω. Εντυπωσιακή πάσα. Φοβερή ασίστ από τον Στέφανο Τίγκα. Πήρε το σκορ στο 31-24. Η ΑΕΛ επέστρεψε και τώρα έχει την ευκαιρία να προηγηθεί. Και θα το κάνει με goal foul. Αυτή την φορά ο τρόπος που πήρε την διείσδυση εκεί. Τίγκας, Τέιλορ. Ρέινολτς βγήκε από τα screen. Τέιλορ από εκεί. Δεν είναι και το καλύτερο για να απειλήσει. Στυλιανού, Πασαλής και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Φτάνει τους 10 ο Ιωάννης Πασαλής. Ωραία πάσα στον Τέιλορ. Δίνει έξω στον Τίγκα. Στυλιανού για τρεις ελεύθερος. Αυτά δεν τα χάνει όσες φορές και αν τον αφήσεις. Ότι σε τόσο κλειστά παιχνίδια κάνουν τη διαφορά. Εξαιρετική άμυνα εδώ από τον Τέιλορ. Ευκαιρία για τον Κεραυνό να τρέξει τώρα σε ανοιχτό γήπεδο. Στυλιανού. Και αυτό μέσα. 44-42-36. Συγχωρείτε με τον Νίκο Στυλιανού. Ανάποδο τελείωμα. Άστοχο. Ευκαιρία τώρα να τρέξει. Μακλούρ ελεύθερο τρίποντο. Αυτό είναι μέσα. Που έχει το momentum του αγώνα τώρα. Αυτό τρίποντο. Τρίποντα από το σπίτι του ο Σέφερτ για το 50-56. Έχασε μια θεωρητικά καλή επίθεση για τον ίδιο. Την ώρα που ο Σέφερτ έχει πάρει φωτιά. Έχει πάρει φωτιά. Άλλο ένα τρελό τρίποντο. Θα μπορούσε δηλαδή με βάση τις θέσεις που παίρνει και τις νίκες που παίρνει στην άμυνα από τον Τέιλορ. Εδώ ο Νίκος Στυλιανού όμως. Μέσα η δεύτερη, 74-79, Νίκος Στυλιανού για τρεις, θα στοχίσει. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της ΑΕΛ. Πέιμπαλ, ΕΚΑΕΛ, θα περάσει μεγάλο διπλό από τον Κώστας Παπαέλληνα στον Στρόβολο. 74-80, το είπαμε από πολύ νωρίς ότι είναι παιχνίδι που θύμιζε άλλες εποχές.